Κύριε Προϊστάμενε, έχω μια τρομερή ιδέα. Να επενδύσουμε στι Wayne Enterprises. Τι εταιρεία είναι αυτή. Ούτε που την ξέρω. Είναι πολιεθνικό όμιλο. Η βασική του σχολεία είναι οπλικά συστήματα για το στρατό. Αλλά έχουν και δεκάδε θηγατρικέ σε κάθε τομέα τη οικονομία. Αεροπορία και αεροδιαστημική. Αυτοκίνητα. Βιοτεχνολογία. Χημικά. Κατασκευέ. Ηλεκτρονικά. Ενέργεια. Διατροφή. Κινηματογραφικά στούντιο. Φαραγκευτικά. Έλα, έλα, φτάνει. I can only get so erect. Έχουν και το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό ίδρυμα στον κόσμο. Εντάξει, μου το χάλασε. Πάντως μου κάνει εντύπωση που δεν την ξέρω αυτή τη Wine Enterprises. Καινούρια είναι! Ιδρύθηκε το 17ο αιώνα σαν εμπορικό οίκος, από τους αδερφούς Σόλμον και Τζόσουα Βέιν. Ενδιαφέρον που ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια. Οι εταιρείες έχουν αξία και μετά τα 30, σε αντίθεση με τις γυναίκες. Πριν 300 χρόνια. 300 χρόνια! Αυτό είναι σαν τρει χιλιετίες! Κόψτε μια τάξη μεγέθους και είστε μέσα. Και ζουν ακόμα οι ιδρυτέ τη. Όχι, έχουν πεθάνει. Ήταν ο γιο και κληρονόμο του Σόλεμον, Άλαν Βέιν, ο οποίο μετέρεψε τον εμπορικό οίκο, περιλάμβανε γύρω στι 12 επιχειρήσει, σε μία μεμονωμένη εταιρεία. Α, δηλαδή με αυτό το Αλάνι θα μιλάμε. Όχι, και αυτό έχει πεθάνει. Έζησε τον 19ο αιώνα. Για επένδυση θα μου μιλήσει ή για αρχαία ιστορία. Ποιοι έχουν την εταιρεία στον 20ο αιώνα. Ο Τόμα Βέιν και η σύζυγό του, Μάρθα. Γιατί είπε αυτό το όνομα. Μάρθα, γιατί είπε αυτό το όνομα. Γιατί είπε αυτό το όνομα ε, γιατί έτσι τη λένε. Α, οκ. Okay. Οπότε με αυτού θα μιλάμε. Ε, όχι, και αυτοί έχουν πεθάνει. Και αυτοί από γυρατιά, Εταιρεία είναι αυτή ή γυροκομείο. Όχι ακριβώ, αυτού του δολοφόνησαν έξω από την όπερα. Ποιο του δολοφόνησε, Ο Τζο Τσίλ, ο Τζακ Νέιπιερ, ο Μάτσι Μαλόουν και ένα ανώνυμος διαδηλωτή με μάσκα κλόουν. Τι διάλογο, το εκτελεστικό απόσπασμα του έστειλαν. Δεν ήταν όλοι μαζί. Κάποιοι λένε ο ένα, άλλοι λένε ο άλλο. Τι βλακίε είναι αυτέ. Δεν υπήρχε κάποια κάμερα που να δείχνει τι έγινε. Το έχουν δείξει ίσα 1,5 δισεκατομμύριο φορέ. Τέλο πάντων. Και ποιο έχει επιτέλου αυτή την εταιρεία. Ο γιο του. Ο Bruce Wayne. Και αυτό ζει, έτσι. Εξαρτάται. Τι σημαίνει εξαρτάται. Όταν πέθανε ο Τόμα και η Μάρθα Βέιν, ο Μπρου ήταν ανήλικο. Ήταν μόνο 8 ετών. Ο Βίλιαμ Μέρλ, ένα μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέλαβε τα ενία τη εταιρεία μέχρι να μπορέσει να λάβει ο Μπρου. Μάλιστα. Και πότε ενηλικιώνει το νιάνιαρο, έχει ενηλικιωθεί εδώ και χρόνια. Ωραία. Οπότε με αυτόν θα μιλάμε. Περιμένετε, δεν τελείωσα. Στα 22 του, πριν αναλάβει το έλεγχο τη εταιρεία, ο Bruce Wayne εξαφανίστηκε χωρί να πει τίποτα σε κανέναν. Και ο Earl τον κήρυξε νομικά νεκρό για να βάλει τη Wayne Enterprise στο χρηματιστήριο. Τότε είναι τρομερή ευκαιρία να επενδύσουμε πριν την IPO. Μίλα αμέσω με αυτόν τον Earl Grey. Μη βιάζεται. 7 χρόνια μετά την εξαφάνισή του, ο Bruce Wayne επέστρεψε. Και πού ήταν 7 χρόνια, στο Θιβέτ. Όχι, αυτό είναι άλλη ταινία. Τι πράγμα, τίποτα, κάτι δικά μου για 7 χρόνια ταξίδευε σε διάφορε χώρε. Φαντάζομαι θα είχε πάρει και ένα μικρό δάνειο από τα ταμεία τη εταιρεία για να επενδύσει τον εαυτό του. Όχι, δεν καταλάβω. Αλλά βέβαια, όταν το κάνω εγώ, είναι υπεξαίρεση βαθμό κακουργήματο. Και πρέπει να τον δοκίσω ένα μάτσο δικαστέ για να με αφήσει την ησυχία μου. Δεν μπορώ να την αυτή τη λογική. Τέλο πάντων, ο Bruce Wayne δεν έκλεψε καθόλου χρήματα την εταιρεία. Και ταξίδευε για να μάθει πολεμικέ τέχνε. Και εκεί Έχω κι εγώ κάτι δικά μου. Τι νόμιζε. Τέλο πάντων, πριν εξαφανιστεί, άφησε όλη την προσωπική περιουσία και τη συμμετοχή του στην εταιρεία, στον Alfred Pennyworth. Έτσι ο Earl δεν μπόρεσε να βάλει την Wayne Enterprise στο χρηματιστήριο. Ωπα, κάτσε, περίμενε. Ποιο είναι πάλι αυτό ο Pennywise, ο μπάτλερ τη οικογένεια, που μετά το θάνατο των γονιών του μεγάλωσε τον Brew σαν πατέρα. Αχά! Ο μπάτλερ το έκανε! Ποιο πράγμα. Δεν ξέρω, αυτό για το οποίο μου μιλάει στο συνόρα. Ομολογώ δεν είναι πολύ πρόσεχα. Τέλο πάντων, ο Bruce Wayne συνελήθη στο Μπουτάν για κάποια μικροκλοπή. Στη φυλακή γνώρισε τον Χέτρι Ντουκάρντ. Τον γνώρισε με τη βιβλική έννοια. Ομολογώ πω δεν ξέρω. Τέλο πάντων, και τι έκανε αυτό ο Ντουκάτι. Έβαλε τον Wayne στη League of Shadows. Μια μυστική ομάδα νίντζα με αρχηγό τον Ράσαλ Γκουλ. Ο προπάπου του ήταν νίντζα, είχε και σπάθη. Σοβαρά, για ποιο πράγμα μιλάτε. Είναι above your pay grade. Μπορεί να μου εξηγήσει τι σχέση έχουν με τι επιχειρήσει, το League of Legends, τα χελορεντζάκια και ο Ράσαλ Γιάνκοβιτ. Έχουν σχέση. Γιατί στην εκπαίδευση των League of Shadows έμαθαν τον Bruce Wayne να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο του φόβο. Να πάει με γυναίκα και να διαπιστώσει τελευταία στιγμή πω γεννήθηκε άντρα. Όχι, ο μεγαλύτερο του φόβο είναι οι νυχτερίδε. Αυτέ από τη Wuhan. Κάθε είδο. Όταν ήταν μικρό, είχε πέσει σε μια σπηλιά γεμάτη νυχτερίδε και του άφησε ψυχικό τραύμα. Ακόμα δεν βλέπω τι σχέση έχει αυτό με τι επιχειρήσει. Θα φτάσω και σε αυτό. Για να επιβληθεί στο φόβο του, πλέον ο Bruce Wayne ντίνεται σαν άνθρωπο Τι εμένα, τι κάνει στο κρεβάτι του. Τα ενίκο τι, τα κάνει με τον Νίκο και τον Δήμο, τι ούτω είναι. Τίποτα, αφήστε. Δεν τη νυχτερίδα στο κρεβάτι. Ε, νομίζω δηλαδή. Τότε πού τίνεται, μέσα στην εταιρεία. Δεν πρόκειται κανεί να τον πάρει σοβαρά έτσι. Όχι, τίνεται τη νύχτα και κυκλοφορεί στον δρόμο. Και έχει το όνομα Batman. Μπάρμαν εννοεί. Γιατί ποτέ εγώ μπερδεύω τα ονόματα. Όχι, όχι, Batman. Ο άνθρωπο νυχτερίδα. Μάλιστα. Αλλά δεν το κάνει στην εταιρεία, ούτε απαιτεί οι υπάλληλοι να τον αποκαλούν έτσι. Το κρατάει μυστικό. Σχεδόν κανεί δεν το ξέρει. Τότε ξαναλέω, τι σχέση έχει με την επένδυσή μα. Αφού ο Μπρουσουέιν επέστρεψε στην Αμερική και ανέλαβε τον έλεγχο του Wayne Enterprises, άρχισε να χρησιμοποιεί κάποιε στρατιωτικέ τεχνολογίε για προσωπική του χρήση. Τι είδου στρατιωτικέ τεχνολογίε? Ε, ένα είδο πανοπλία, ένα θωρακισμένο όχημα που μετατρέπεται σε μοτοσυκλέτα, κοφτερά αστεράκια νίντζα σχήμα νυχτερίδα. Είχε ζητήσει ο στρατό αστεράκι του νίντζα σχήμα νυχτερίδα. Όχι, αυτά τα έκανε ειδική παραγγελία. Έχω ακούσει για βίτσια και βίτσια. Αλλά νυχτεριδολαγνία? Πρώτη φορά. Σα ξαναλέω, δεν έχει κάποιο ερωτικό στοιχείο. Όλα αυτά τα κάνει για να πολεμήσει το έγκλημα. Γιατί πρέπει να πολεμήσει το έγκλημα. Δεν υπάρχουν μπάτσε εκεί που ζει. Η αστυνομία στο Gotham City είναι από άχρηστη μέχρι εντελώ διεφθαρμένη. Απέστω έτσι, ντε. Δηλαδή, ο Μπρουτ Wine φτιάχνει ένα στρατό που μισθοφόρου για του νοικιάζει στο Gotham City, σαν ιδιωτική αστυνομία. Καλή μπει να μου ακούγεται. Όχι, δεν φτιάχνει κανένα στρατό. Και τότε πώ θα πολεμήσει το έγκλημα. Μόνο του. Μόνο του. Μόνο του. Κάτσε, γιατί δεν είμαι σίγουρο πω δεν παθαίνω εγκεφαλικό αυτή τη στιγμή. Είπε, ένα μεμονωμένο άνθρωπο που ντύνεται σαν ηχτερίδα θα προσπαθήσει να καταπολεμήσει το έγκλημα σε μία πόλη δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Τουλάχιστον δεν είναι τυφλό δικηγόρο. Τι πράγμα, τίποτα, αφήστε το. Πάντω ο Bruce Wayne έχει δει μετατρέψει τι πηγέ της κάτω από την έπαυλη των γονιών του σε μία bad cave. Τι, να εκτρέφει και άλλε νυχτερίδε. Όχι, εκεί έχει όλο τον εξοπλισμό. Τι στολέ, τα οχήματα, τα συστήματα των υπολογιστών. Δεν μου λε, οι στολέ που έχει, έχει καμία με ανάγλυφες ρόγε. Τι θα χρησιμεύαν οι ρόγε σε μία στολή. Δεν απάντησε στην ερώτησή μου. Έχει, ναι ή όχι. Έχει. Κάτσε, περίμενε γιατί κάτι δεν μου βγάζει νόημα. Είπε πω αυτό ο Γκρουσ Μπρέιν κρατάει μυστικό από όλου ότι είναι ο Μπάρσμαν, σωστά. Σχεδόν από όλου. Το ξέρει και ένα από του παλιού στην εταιρεία ο οποίο τον προμηθεύει τον εξοπλισμό, ο Lucius Φόξ. Αυτοί οι δύο λοιπόν, έστω. Και φαντάζομαι πω και η σπηλιά θα είναι μυστική, σωστά. Σαφώ. Τότε πώ έφτιαξε υποδομέ σε μια ολόκληρη σπηλιά για οχήματα, υπολογιστέ και δε μαζεύεται και το κράτησε μυστικό. <ΣΣ1> ε... Δηλαδή, ούτε ένα αρχιτέκτονα, ούτε ένα ηλεκτρολόγο, ούτε ένα υδραυλικό, ούτε ένα απλό εργάτη δεν βρήκε ύποπτε αυτέ τι υποδομέ. Ομολογώ πω δεν ξέρω. Θα ρωτήσω και θα σα πω. Να το ρωτήσει, μην πεταχτεί κανένα στο μέλλον και εκβιάζει να αποκαλύψει την ταυτότητα του Κράπμαν ζητώντα εκατομμύρια δολάρια! Και να γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί ο Μπρουζουέι να τρακάρει με τη λαμποργκίνη του και να επιληθεί το θέμα. Τι, να σκοτώσει τον εκβιαστή? Όχι, το αντίθετο, να τον σώσει. Δεν κατάλαβα. Είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά θα λειτουργήσει, πιστέψτε με. Ξεκινάει με ένα παρανοϊκό κλίμα. Καλά, καλά, άφησε το. Δεν είμαι σίγουρο ότι μου αρέσουν όλα αυτά. Τι δουλειά θα ανοίξουμε με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι εμφανώ ψυχικά ανισόρροπο. Μην το λέτε αυτό. Άμα το γνωρίζετε, θα αλλάξετε γνώμη.